Αρχικά, αυτό το Q&A προοριζόταν για τους 1000 subscribers, αλλά μέσα σε 3 μέρες έχουμε φτάσει στους 3000, έχουμε τριπλασιάσει τους subscribers και ήμουν σε φάση τώρα τι πρέπει να κάνω, αλλά θα κρατήσω το Q&A και θα πω ότι ήταν για τα 3K subs, δεν έχω άλλη επιλογή. Οπότε ναι, πάμε στο Q&A. Λοιπόν, είμαι ο Φαν Γκάνζαρ. Ρωτάει, πόσο νουμπ είσαι από το 1 μέχρι τα 0? Πιστεύω δεν είμαι καθόλου νουμπ, είμαι γαμάτος. Ο Γιώργος Κόχ ρωτάει, σκέφτεσαι να αρχίσεις κανένα άλλο παιχνίδι ή μόνο Fortnite? Τέτοιες ερωτήσεις είχα αρκετές, παρόλα αυτά προσπάθησα να αρχίσω και άλλα παιχνίδια όπως το Blackout, αλλά είδα ότι δεν μπαίνει τόσο ανταπόκριση, οπότε το κρατάω στο Fortnite μέχρι να βγει κανένα άλλο στα trends, ξέρετε. Views. Περικλής Κυριακίδης, πιστεύεις ότι είσαι σε προ επίπεδο στο Fortnite? Πιστεύω είμαι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο στο Fortnite, αλλά όχι και σε προ. Ο SkarkGR ρωτάει, τι προτιμάς, Minecraft ή Fortnite? Fortnite, τι ερωτήσεις αυτές. Ποια games αρέσουν και ποιο κινητό έχεις? Λοιπόν, μου αρέσει το Fortnite και το Fortnite. Και όσο για ποιο κινητό έχω το Xiaomi Redmi Note 5. Ο Λάμπρος Αγγελόπουλος ρωτάει, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 15 χρονών. Ο Jimmy 31 και Παύλος ρωτάει, γιατί παίζεις Fortnite? Γιατί μου αρέσει. Χρήστος Κλιτσινικός, κάτι τέτοιο. Θα έδινες 100 ευρώ στο Fortnite? Και αν τα έχω δώσει ήδη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου multiplayer game? Το Fortnite. Ο Dukas06R ρωτάει, ποιο είναι το αγαπημένο σου σύνολο στο Fortnite? Δηλαδή skin, backpack, pickaxe, glider και contrail. Πες κάτι και ας μην έχεις κάτι. Λοιπόν, τα αγαπημένα μου είναι όλα αυτά της Raven και της Ravage μαζί με glider, pickaxe, contrail και τα φτερά της Ravage και ένα άλλο άσπρο που είναι σαν ninja κάπως περίεργο, θα το βάλω κάπου εδώ. Ο Vius Minecraft ρωτάει, πόσο χρονών είσαι? Το απάντησα. Από ποια season άρχισες το Fortnite? Από την τρίτη σεζόν έχω αρχίσει το Fortnite. 3. Ποιο είναι το record σε kills? 22 kills το έχω και σε βίντεο. 4. Πόσα wins έχεις? Έχω κάπου στα 120-130, κάπου εκεί. Θωμάς Μιλουνάκης, μπλε tactical ή χρυσή double barrel? Χρυσή double barrel. Μαρία Χατζηστεργίου, θα συνεχίσεις το YT? Αν συνεχίσω έτσι όπως είμαι αυτή τη στιγμή που ανεβαίνω πραγματικά πολύ γρήγορα, εννοείται πως θα το συνεχίσω, γιατί να τα αφήσω. Ο Team Mavro ρωτάει πάλι, πού μένεις? Μένω Χανιά. Holy Secret ρωτάει, πότε θα κάνεις lives? Είχα πολλές τέτοιες ερωτήσεις. Να ξέρετε, lives θα αρχίσω τα Χριστούγεννα περίπου, στις διακοπές, γιατί τώρα δεν έχω χρόνο καθόλου. Οπότε ναι. Venomous Dino, πιστεύεις ότι σε ένα χρόνο που είναι πολύ πιθανό ότι θα έχει πεθάνει το Fortnite θα συνεχίσει να κάνεις βίντεο? Αν ναι, τι άλλο παιχνίδι? Πιστεύω λογικά θα έχω συνεχίσει να κάνω βίντεο και λογικά θα κάνω παιχνίδι αυτό που είναι στα trends. Δημήτρης Οικονομίδης, πώς σε λένε? Δεν ξέρω γιατί είμαι καινούριος. Με λένε Γιάννη, το πιο σπάνιο όνομα. Αντώνης Πασπαλάς, πιστεύεις ότι είσαι από τους καλύτερους στην Ελλάδα? Δεν το πιστεύω. Είμαι ο καλύτερος στην Ελλάδα. The Seed, πώς αποφάσισες να κάνεις κανάλι στο YouTube? Απλά μ' άρεσε να κάνω βιντεάκια, edit κλπ. Και πίστευα ότι είμαι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο στο Fortnite ώστε να το δείξω και στο YouTube. Οπότε ναι, κάπως έτσι άρχισα. Ποιος είναι ο στόχος στο YouTube αλλά και στο Fortnite? Ο στόχος μου στο YouTube είναι να το κάνω επάγγελμα, αν το καταφέρω ποτέ. Στο Fortnite δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Από το 1 μέχρι το 10, πόσο καλός είσαι στο Fortnite? 10. Μανώλης Ανατολίδης, σκέφτεσαι να κάνεις στο μέλλον το YouTube σαν δουλειά? Αν μου δοθεί η ευκαιρία, γιατί όχι. Σου έχει επηρεάσει τη ζωή το Fortnite? Εντάξει, τώρα απλά κάθομαι όλη μέρα σπίτι, οι φίλοι μου δεν μου μιλάνε, παίζω όλη μέρα Fortnite, αυτά. Σότος Greek Game, μπορείς να κάνεις ένα βίντεο για αυτούς που δυσκολεύονται να πάρουν win στο Fortnite? Πιστεύω υπάρχουν αρκετά τέτοια βίντεο στο YouTube και δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να το κάνω κι εγώ. Οπότε ναι, ίσως στο μέλλον κάνω, δεν ξέρω, μπορεί. Θα παίζεις Fortnite Season 9? Δεν ξέρω, αν το Fortnite γίνει καλύτερο και δεν κάνει μαλακίες όπως έκανε την προηγούμενη σεζόν περίπου, ή αυτή τη σεζόν, δεν θυμάμαι, πάντως έκανε πολλές βλακίες όπως το Glider Redeploy, τότε μπορεί να έχω συνεχίσει να παίζω Fortnite μέχρι τότε. Never Look Away Esports, πώς ξεκίνησε το Fortnite και πόσο ευχαριστημένος είσαι από την ομάδα μας? Το Fortnite το ξεκίνησε επειδή ήταν στα trends και ήταν ένα free game, οπότε είπα γιατί να μην δοκιμάσω και από τότε ναι. Πόσο ευχαριστημένος είσαι από την ομάδα μας? Για όσους δεν ξέρουν, είμαι σε μια ομάδα, Never Look Down είναι, μην το βλέπετε το Never Look Away, έχει γίνει λάθος. Και είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Επίσης θα έχω το Discord link για αυτή την ομάδα κάτω στο description και το κανάλι.
πάτη, αν σου ρωτάει πόση ώρα σου παίρνει να κάνεις edit ένα βίντεο, θα ήθελες έναν editor? Μου παίρνει 1,5 με 2 ώρες και δεν θα ήθελα ένα editor, γιατί όταν κάνω εγώ edit είναι πιο ωραίο το συνέστημα που βλέπεις ανταπόκριση. Και ναι, είναι πιο ωραίο να το κάνεις εσύ edit. Πώς αντιδράς όταν πας να μπεις duo με τον κολλητό σου και κάθεται στο PC σου ενώ παίζει από PS4? Θα ήθελες να έχεις 170 εκατομμύρια, 17 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο είναι, και να κάνεις βίντεο ένα εξάμηνο ή 2.000 και σιγά σιγά να ανεβαίνει? Το πρώτο, γιατί αν έχω 17 εκατομμύρια και κάνω ένα βίντεο ένα εξάμηνο, θα βγάζω πόσα λεφτά? Με ποιο πρόγραμμα κάνεις edit? Κάνω με το Premiere Pro CC 2018, νομίζω. Joker YT, περίμενες ότι θα φτάσεις μέχρι εδώ και ότι το κανάλι σου μέσα σε μία μέρα θα ανέβει 300 subs? Γνώμη για Greek Community. Περίμενα να φτάσω σε εδώ, αλλά δεν περίμενα να ανέβω τόσο πολύ. Δηλαδή, πήρα 700 subs χθες και ήδη έχουμε φτάσει στα 3K. Θα ξεκινήσεις Fortnite με fans? Γενικά δεν θέλω να κάνω Fortnite με fans, γιατί μου ζητάνε πολύ και ναι, μπορεί κάποιους να αδικήσω και κάποιους όχι. Οπότε, ναι, δεν νομίζω. Έχεις σκεφτεί να κάνεις βίντεο με κάποιον μεγαλύτερο YouTuber? Είχα κάνει ένα βίντεο παλιά με τον Venomous, αλλά ναι, μόνο με αυτό. Θα παίξω άλλα παιχνίδια? Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Μπορεί να παίξω άλλα παιχνίδια, το αγαπημένο μου φαγητό είναι παστίτσιο. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του PC σου και θα κάνεις room tour? Τα χαρακτηριστικά του PC μου είναι όλα κάτω στο description και room tour ίσως κάνω στους 10.000. Ο Wolfy ρωτάει, έχεις γκόμενα ή forever alone? Έχω κοπέλα. Cringe. Θα κάνεις μόνο tryhard βίντεο? Κάνε και κανένα βίντεο από άλλο είδος. Σκέφτομαι να αρχίσω λίγο τα challenges, αλλά δεν ξέρω, μου αρέσουν περισσότερο τα tryhard βίντεο. Γι' αυτά. Ναι, αυτό. PC Gamer Pro ρωτάει, ποιο μικρόφωνο έχεις? Έχω το Behringer B1 συνδεμένο σε ένα μίκτη Hennix 802 της Behringer. Pump ή Tactical Pump? Και τελευταία ερώτηση, Gunzar ή Γιανούμπα 22? Λοιπόν, σε αυτό το θέμα θα πω Gunzar για τα live streams, Γιανούμπα για τα βίντεο, αλλά πιστεύω ότι και οι δύο είναι σε ένα πολύ καλό Fortnite επίπεδο. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Βγήκε λίγο μεγάλο, δεν ξέρω αν κάνω κάποια cuts και βγει μικρότερο. Οπότε ναι, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε.